Δόξα στο όνομα του Χριστού μας. Αδελφοί, σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού και χαιρόμαστε που βλέπουμε τα πρόσωπά σας και είμαστε εδώ ανάμεσά σας, όπως συνηθίζουμε, Θεού θέλοντος, κάθε καλοκαίρι. Αδελφοί, να ερχόμαστε και να περνάμε λίγες μέρες εδώ πέρα μαζί σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχετε, αδελφοί, τα χαιρετίσματα, την αγάπη από όλα τα αδέλφια, από την Ολλανδία, από την Χάγη, από τις Βρυξέλλες και από τις Βρυξέλλες. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Χριστού μας. Όπου πάμε, αδελφοί, μας αξιώνει ο Κύριος αυτές λίγες μέρες να επισκεφτούμε, να δούμε αδελφούς. Δεν έχουμε την ευκαιρία μέσα στο χρόνο και κοιτάζουμε τις λίγες μέρες να δούμε ως το δυνατόν περισσότερα αδέλφια, να οικοδομηθούμε, αδελφοί, μέσα στην κοινωνία αυτή την ευλογημένη του λαού του Θεού. Έχετε την αγάπη, όπως είπα, και όπου σταθούμε και βρεθούμε, τη μεταφέρουμε και γυρνώντας θα επιστρέψουμε και με τη δική σας αγάπη πίσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε και για τον αδελφό μας τον Γιώργο, ο οποίος μένει στην Ολλανδία, αλλά έρχεται Βρυξέλλες, ο αδελφός. Και ίσως είναι και ο πιο μακρινός, νομίζω, της Εκκλησίας. Διασχίζει γύρω στα 150 ίσως χιλιόμετρα, 130. Αλλά είναι ο πρώτος στην Εκκλησία, αδελφοί, και ελεγχόμαστε οι υπόλοιποι, γιατί είναι εκεί και μας περιμένει κάθε φορά, ο αδελφός. Έχουμε, αδελφοί, την ευλογία των χιλιόμετρων στο εξωτερικό, αλλά, αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι κοντά στην Εκκλησία, δεν το σταματάνε οι αποστάσεις. Και τίποτα μπορούμε να πούμε από το να είναι κοντά στο Χριστό, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν έχουμε, αδελφοί, καμία δικαιολογία μπροστά στα μάτια του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε το Θεό. Όποιος θέλει το Χριστό, όποιος θέλει να σωθεί, όποιος αγαπάει τον Κύριο, αδελφοί, δεν υπάρχει εμπόδιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τι μπορεί, λέει, να μας σταματήσει από τις αγάπης του Κυρίου. Διωγμός, θλίψη, στεναχώρια. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί. Σε αυτό το οποίο μένει για εμάς, αδελφοί, είναι να αγαπάμε τον Κύριό μας. Τον αγαπάμε και αυτή η αγάπη, αδελφοί, όσο περνάει ο καιρός, να μην λιγοστέψει, να μην περάσουν τα χρόνια και συνηθίσουμε, έρθουν άλλα πράγματα, αδελφοί, να μας κλέψουν, όχι την αγάπη μόνο, αδελφοί, αλλά να μπουν πιο πάνω από τον Κύριο και ο Κύριος να πάει πιο χαμηλά. Αλλά, αδελφοί, αυτή η αγάπη να είναι αυξανόμενη στη ζωή μας. Όσα χρόνια και να περάσουν, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας πάρει, αδελφοί, η αγάπη του χριστιανού να αυξάνει. Και όπως ακούσαμε, να αυξάνει και ο αγιασμός μας, να αυξάνει και η καρποφορία μας. Και, αδελφοί, να έρθει η ώρα να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, και για το έργο του στο εξωτερικό, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, αδελφοί. Έχουμε καλά νέα, βλέπουμε το χέρι του Κυρίου, αδελφοί, μας παρηγορεί αυτό. Βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται, το έργο του Κυρίου στη ζωή ανθρώπων που έρχονται για πρώτη φορά, να ενεργεί ο Κύριος όπως ενήργησε και σε εμάς, να αναγεννιούνται, να βαφτίζονται στο νερό με Πνεύμα Άγιο και αυξάνει ο Κύριος, αδελφοί, και στην Χάγη, στην Ολλανδία, όπου υπάρχει εκεί μια συνάθρηση τα τελευταία 2 χρόνια, πιστεύω, 2,5-3, ίσως το πολύ, εκεί σε ένα χριστιανικό σχολείο μαζευόμαστε κάθε Κυριακή και δοξάζουμε τον Κύριο, έχουμε όλο το σετ, προσευχή, λόγο Θεού, κοινωνία, θεία κοινωνία, σώμα και αίμα, κοινωνία μεταλλήλων. Και είναι μια Κυριακή που είναι γεμάτη, αδελφοί, στην Ολλανδία και τον τελευταίο καιρό μια οικογένεια, αδέλφια που εργάζονται, ανοίγουν και το σπίτι τους και έχει μπει και η Παρασκευή, η μέρα προσευχής, στην Χάγη. Στις Βρυξέλλες, αδελφοί, προσευχόμαστε ακόμη για μια αίθουσα. Δυσκολευόμαστε λίγο, έχουμε αυξηθεί και εκ των έσω με πολλά μωράκια. Και δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τω Θεώ, ήταν η προσευχή μας για πολύ καιρό, αδελφοί, αλλά δεν περιμέναμε ότι ο Κύριος θα μας χαρίσει τόσο πολλά μωρά. Δόξα τω Θεώ, έχει σώσει ο Κύριος, έχει προσθέσει μια ψυχή Βελγίδα με άλλα 3 παιδάκια, 2 δίδυμα λίγων μηνών.
και ένα αγοράκι 13. Και αδελφοί, δυσκολευόμαστε λίγο και προσευχόμαστε έτσι ώστε και το έργο του Κυρίου αδελφοί να γίνει λίγο πιο συντονισμένα, λίγο πιο μετάξι και να μπορούν και όλοι να απολαύσουν, αδελφοί, αυτά τα οποία γίνονται μέσα στον οίκο του Κυρίου μας, αλλά αδελφοί και να προσθέσει ο Κύριος, θέλουμε και να προσθέτει πάντοτε ανθρώπους, αδελφοί, στον οίκο του. Τον τελευταίο καιρό, αδελφοί, ένα ωραίο νέο είναι ότι μας έχει χαρίσει άλλη μια συνάθρηση και εκεί μας χάρισε και αίθουσα, μια μικρή αίθουσα, περίπου για 30 άτομα, στην πόλη του Σαρλερουά, όπου είναι νότια, περίπου 70 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες, νότια, όπου και εκεί πέρα μια φορά την εβδομάδα συναθριζόμαστε. Τα περισσότερα αδέλφια έρχονται και στις Βρυξέλλες, κάποιοι άλλοι είναι από εκεί πέρα γύρω, αλλά και εκεί πέρα, αδελφοί, μας είχε δώσει ωραίες επαγγελίες ο Κύριός μας ότι θα κάνει σωτηρία και προσευχόμαστε, αδελφοί, γι' αυτό. Υπάρχουν ψυχές που έχουν απομακρυνθεί, υπάρχουν άνθρωποι που ταλαιπωρούνται μέσα σε διδασκαλίες, αδελφοί, πολλές και ποικίλες και διάφορες, και αναζητούν την αλήθεια, αδελφοί. Και αυτό ήταν βέβαια που έλκυσε και μια οικογένεια η οποία έρχεται και η ορθοτόμηση, αδελφοί, του Λόγου του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Είναι αυτό το οποίο μας χάρισε ο Κύριος και ευχαριστούμε το Θεό για αυτό, αδελφοί, και καλούμαστε να το κρατήσουμε και καλούμαστε και να περπατήσουμε, αδελφοί, ιδιαιτέρως αυτόν τον τελευταίο καιρό, αδελφοί, να αυτά τα οποία ακούσαμε, μάθαμε, αυτά τα οποία διαβάζουμε, αδελφοί, αυτά τα οποία μαθητεύουμε, αδελφοί, να τα ζήσουμε, να τα ζούμε στη ζωή μας και να τα μεταδώσουμε, αδελφοί, όσο το αφημών σε όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να προσεύχεστε, αδελφοί, για εμάς, για το έργο εκεί πέρα, που πιστεύουμε ο Κύριος, αδελφοί, έχει παντού ένα μεγάλο αγρό, πολλές ψυχές, πολύ λαό, αδελφοί, να προσθέσει αυτόν τον τελευταίο καιρό σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πρόσωπο της γης και εδώ στην Ελλάδα μας, αδελφοί, είναι η επίγεια πατρίδα μας. Αν και η πατρίδα μας, η ουράνια, αδελφοί, είναι εκεί, εκεί είναι το πολίτευμά μας, όπου προσμένουμε τον Κύριό μας να έρθει, αδελφοί, και να φύγουμε και από Ελλάδα και από Βέλγιο και από παντού, αδελφοί, να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Αυτό ποθούμε και, αδελφοί, να μην μείνει η καρδιά μας εδώ, να μην καταστρωθεί, όπως με τους Ισραηλίτες καταστρώθηκαν στην έρημο, δυστυχώς, βγαίνοντας από την Αίγυπτο. Αδελφοί, τους υποσχέθηκε ο Κύριος τη γη Χαναάν, μια γη ρέουσα, γάλα και μέλι, αλλά δυστυχώς, αδελφοί, για εκείνους έγιναν παράδειγμα κακό για αποφυγή. Κανένας από αυτούς, αδελφοί, δεν μπήκε, αλλά μπήκαν οι απόγονοί τους. Αλλά, αδελφοί, μας τα λέει ο λόγος του Κυρίου, θέλοντας και εμάς να μας επιστήσει την προσοχή, πόσο επικίνδυνο είναι, πως πρέπει να περπατήσουμε με τα φόβου και τρόμου εργαζόμενοι τη σωτηρία μας. Δεν φτάσαμε στο τέλος, δεν τέλειωσε ο αγώνας. Είμαστε, αδελφοί, πρέπει να είμαστε στον καλό αγώνα της πίστεως, να περπατήσουμε και στο τέλος να πούμε, όπως ο Απόστολος Παύλος, ότι αγωνιστήκαμε τον καλό αγώνα, κρατήσαμε την πίστη και μας μένει ο Στέφανος τη ζωή, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λίγη ώρα θα πάρω, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είμαστε συνεννοημένοι με τον αδελφό τον Γιώργο, αλλά ο Κύριος, πιστεύω, συμμαρτυρεί πολύ ωραία. Θα διαβάσω από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τη δεύτερη, λίγα εδάφια σχετικά με αυτά τα οποία ακούσαμε και πριν. Είναι από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Πέτρου, τη δεύτερη, πρώτο κεφάλαιο από το 5 εδάφιο μέχρι και το 11. Πρώτο κεφάλαιο, 5 έως και 11, 1078 σελίδα. Και δια αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσα σπουδή, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή, εις δε την αρετή τη γνώση, εις δε την αρετή τη γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια τη φιλαδελφία, εις δε τη φιλαδελφία την αγάπη, διότι εάν ταύτα υπάρχωση εις εσάς και περισσεύωση, σας κατιστώσει ουχή αργούς, ουδέα κάρπους, εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή εις όντινα δεν υπάρχουση ταύτα, τυφλός είναι, μοιοπάζει και ελισμόνησε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών.
Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερο να κάνετε βεβαία την κλίση και την εκλογή σας, διότι ταύτα κάμνοντες δε θέλετε πτέσει ποτέ, διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιο βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό και εδώ ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί, θέλει να μας φανερώσει, αδελφοί, το ότι σωθήκαμε, το ότι αναγεννηθήκαμε, το ότι βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο, το ότι περπατήσαμε και περπατάμε ίσως κάποια χρόνια, είτε λίγα είτε περισσότερα με τον Κύριο. Αδελφοί, δεν σημαίνει ότι τέλειωσε ο αγώνας, δεν σημαίνει ότι είμαστε καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό, να επαναπαυτούμε, αλλά, αδελφοί, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι η πίστη μας, το περπάτημά μας είναι μια συνεχόμενη, αδελφοί, μαθητεία, είναι ένα συνεχόμενο περπάτημα μέσα στο οποίο η αύξησή μας και αυτά τα οποία θα διαβάσουμε εντάχει, αδελφοί, είναι κάτι το οποίο πρέπει να τα εργαζόμαστε, να βλέπουμε στον εαυτό μας, όχι στους άλλους, να βλέπουμε, να αξιολογούμε τον εαυτό μας, αδελφοί, να καθημερινά και, αδελφοί, η προσευχή μας να είναι, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, η σπουδή μας, θα μας πει σπουδάσατε. Σπουδάζω, αδελφοί, σημαίνει ότι επιμελούμε με ιδιαίτερη προσοχή, καταστρώνουμε, επιμελούμε, κοπιάζω σε αυτό να το σπουδάσω, να το περπατήσω, να το εμπεδώσω στη ζωή μου και θα μας πει κάποια χαρακτηριστικά, αδελφοί, στα οποία ο Λόγος του Θεού θα μας πει αν υπάρχουν αυτά και περισσεύουνε, τότε λέει, αυτό λέει μας καθιστά να μην είμαστε ούτε αργοί ούτε άκαρποι. Και αυτό, αδελφοί, που έτσι μου έβαλε ο Θεός στην καρδιά, αδελφοί, είναι ότι μπορώ σαν χριστιανός να είμαι άκαρπος. Γίνεται. Και όμως, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας το φανερώσει και να μας πει ότι γίνεται. Γίνεται εκεί πέρα που ίσως κάποτε έφερνα ένα καλό καρπό και καρπός, αδελφοί, είναι μέσα από το Λόγο του Θεού. Αρκετά πράγματα μας λέει ο Λόγος του Θεού. Καρπός του Πνεύματος του Αγίου, καρπός χιλέων. Καρπός, εν πάση περιπτώσει, αδελφοί, είναι το αποτέλεσμα του πολιτεύματός μας, της ζωής μας και αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι αν είμαστε εν Χριστώ Ιησού, είναι σαν να είμαστε κλίματα μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου, τα οποία, αδελφοί, απαραίτητος πρέπει να φέρουν καρπό. Γι' αυτό μας φύτεψε ο Κύριος. Δεν μας φύτεψε μέσα στον αμπελώνα του, δεν μας έφερε για να είμαστε άκαρποι. Δεν μας έβαλε χωρίς σκοπό, δεν μας έβαλε για να πιάνουμε, να καταλαμβάνουμε ένα μέρος του αμπελώνα χωρίς σκοπό. Αντιθέτως, αδελφοί, είμαστε άνθρωποι, είμαστε παιδιά Θεού, τα οποία σωθήκαμε. Αμήν, καλούμαστε να κρατήσουμε τη σωτηρία, να την εργαστούμε μέχρι τέλους, να φροντίσουμε τα ονόματά μας να μείνουν μέσα στο βιβλίο της ζωής, αλλά, αδελφοί, είμαστε ένας λαός με αποστολή. Και η αποστολή μας, αδελφοί, είναι να φέρουμε καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει. Να μένει σημαίνει, αδελφοί, ότι μπορεί, εάν δεν προσέξουμε, να χαθεί. Ή μπορεί να γίνει ένας κακός καρπός, σάπιος, ένα δέντρο το οποίο εν τέλει δεν έχει ένα κλίμα, δεν έχει κάτι το χρήσιμο. Ο Λόγος του Θεού όμως θα μας πει ότι θα έρθει ο Κύριος, αδελφοί, να ζητήσει τον καρπό. Θα έρθει να ζητήσει αυτό το οποίο σου έδωσε, να πάρει αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε το Θεό. Και, αδελφοί, μας έχει δώσει πολλά ο Κύριος. Η σωτηρία που μας έδωσε, αδελφοί, είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύτιμο, που πρέπει να το εκτιμάμε, να το εργαζόμαστε, αδελφοί. Δεν πρέπει ποτέ σαν χριστιανοί να επαναπαυθούμε. Δεν πρέπει όσα χρόνια και να περάσουν, αδελφοί, αυτό να έρθει να κατέβει μέσα στην καρδιά μας, να συνηθίσουμε, να, αδελφοί, αλλά πάντοτε να είναι υψηλά, να μην ξεχνάμε από πού μας έβγαλε. Ευχαριστούμε το Θεό. Εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού θα πει ότι σε αυτόν που, ο οποίο δεν υπάρχουν αυτά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λησμόνησε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Άκαρπος. Ευχαριστούμε το Θεό. Άνθρωπος ο οποίος λησμόνησε, μοιοπάζει. Ένας άνθρωπος άκαρπος. Γιατί, αδελφοί, το αποτέλεσμα, ο καρπός έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος
μέσα στην καρδιά του αυτό το οποίο έχει συμβεί, αδελφοί, δεν το ξεχνάει. Δεν ξεχνάει από πού βγήκε, από τι τον καθάρισε ο Κύριος, από πού τον έσωσε. Και αυτό, αδελφοί, τον κάνει έναν άνθρωπο να θέλει να δώσει στον Κύριο, θέλει να εργαστεί για τον Θεό, να θέλει να συναντήσει τον Κύριο, διψάει και να θέλει να το αποδώσει πολλαπλασίο, πολλαπλάσια αυτά τα οποία το έχει χαρίσει ο Κύριος μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και ο Κύριος, αδελφοί, θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε για να μην είμαστε άκαρποι. Και εδώ, αδελφοί, να πούμε ότι άκαρπος, θα μας πει ο Λόγος του Θεού, μπορεί επίσης ο άνθρωπος να γίνει εόταν, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού δεν θα έρχεται να πέφτει μέσα στην καρδιά του. Όταν Λόγος του Θεού αμπαίνει, μπορεί να ακούγεται, μπορεί να υπάρχει πλούσια και υπάρχει, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού, πλούσια μέσα στη ζωή μας, κηρύγματα άπειρα, χιλιάδες, μέσα στο περπάτημά μας, μέσα σε αυτά τα χρόνια που έχουμε ζήσει, στην Εκκλησία, αδελφοί, καθημερινά. Το θέμα, αδελφοί, δεν είναι να ακούμε μόνο. Το θέμα, αδελφοί, είναι να ζούμε. Τώρα, φεύγοντας από εδώ, καλούμαστε, αδελφοί, με το που τελειώσει η Εκκλησία, καθώς μαθητεύσαμε να ζήσουμε το Λόγο του Θεού που ακούσαμε και ακούμε κάθε μέρα. Να το βάλουμε σε εφαρμογή. Να φανεί η πίστη μας, να φανεί η υπομονή μας, η εγκράτειά μας, η αρετή που θα πει ο Λόγος του Θεού εδώ. Καλούμαστε, αδελφοί, να βάλουμε σε πράξη. Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν είμαστε της θεωρίας. Δεν είναι να είμαστε να ακούσουμε, είναι να πράξουμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο και αυτό, αδελφοί, είναι κάτι το οποίο με φοβίζει. Λέω, Κύριε, βοήθησέ με. Βοήθησέ με γιατί η γνώση, αδελφοί, είναι αρκετή που έχουμε σαν άνθρωποι. Μάθαμε, μας φανέρωσε ο Κύριος σε όλους μας, αδελφοί, μας ανοίγει το νου να νοήσουμε το Λόγο του Θεού. Και, αδελφοί, αυτό μας δίνει και την ευθύνη το να πράξουμε αυτά τα οποία μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, διότι μας λέει πολύ περισσότερο θα έρθει ο Κύριος να ζητήσει. Ευχαριστούμε το Θεό. Όταν όμως ο Λόγος, αδελφοί, δεν μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, δεν ανοίγει η καρδιά, τότε ο Λόγος του Θεού, και μάλιστα γιατί δεν ανοίγει η καρδιά, γιατί ο Λόγος του Θεού θα μας πει εκεί στην παραβολή του καλού σπορέα, πέφτει ο λόγος, πέφτει ο καλός σπόρος, αλλά έρχονται, λέει, οι άκανθες. Και οι άκανθες θα μας πει ότι είναι οι μεριμνες του αιώνος τούτου, η απάτη του πλούτου, η επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Έρχονται, αδελφοί, να συμπνίξουν το Λόγο του Θεού. Και ο άνθρωπος, λέει, γίνεται, λέει, άκαρπος. Για ποιο λόγο ο Κύριος δεν θέλει να είναι ένας καρποφόρος άνθρωπος? Θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Θέλει, αλλά ο άνθρωπος δεν τον αφήνει. Θέλει και θέλει στη ζωή του κάθε ανθρώπου, αδελφοί, αλλά πρέπει και εμείς να φυλάξουμε τα πάσης φυλάξεως, αδελφοί, την καρδιά μας, να φυλαχτούμε αυτό τον τελευταίο πονηρό, κακό καιρό που ζούμε, αδελφοί, να μην την πατήσουμε ποτέ όπως την πατήσαν, αδελφοί, οι Ισραηλίτες. Δεν ενωνόταν ο Λόγος του Θεού με την πίστη, τα θαύματα του Θεού, ανοίγανε θάλασσες, πέφτε μάνα, ανοίγαν νερά, τι να πούμε, αδελφοί. Αλλά μας τα λέει ο Λόγος του Κυρίου για μας σήμερα, αδελφοί, να προσέξουμε, να φυλαχτούμε, να προσέξουμε αυτό τον τελευταίο καιρό, αδελφοί. Ιδιαιτέρως ζούμε καιρούς κακούς, πολλά θα δούμε, πολλά θα ακούσουμε, αλλά, αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού έχει τα αισθητήρια γεγυμνασμένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο άνθρωπος, βλέποντας όλα αυτά, τι κάνει? Πλησιάζει περισσότερο τον Κύριο. Φοβάται περισσότερο και προετοιμάζεται και περισσότερο. Προσθέσατε, λοιπόν, στην πίστη σας που την έχετε. Είναι η πίστη, αδελφοί, που γνωρίσαμε, που πιστέψαμε στον Κύριο. Προσθέσατε όμως την πίστη σας, δεν αρκεί μόνο αυτή. Προσθέσατε, λέει, την αρετή, δηλαδή την ηθική. Πρέπει σαν άνθρωποι του Θεού, αδελφοί, να έχουμε ηθική. Μα μπορώ να είμαι ανήθικος, αν δεν προσέξω. Προσέξω, θα γίνω άξεστος. Θα γίνω ένας άνθρωπος που θα με βλέπει ο άλλος και θα λέει «Χριστιανός, ο άλλος απ' έξω είναι καλύτερος». Τα έχουμε ακούσει, αδελφοί. Δεν θέλουμε όμως να βλασφημείται ο Λόγος του Θεού για εμάς, αλλά πρέπει να είμαστε, αδελφοί, και να φανερώνουμε το Χριστό όπου βρισκόμαστε. Πρέπει να φανερώνει τη αρετή. Στην αρετή, λέει, τη γνώση. Γνώση, αδελφοί. Η γνώση όχι αυτή όμως που φυσεί,
Γνώση που δηλαδή φέρνει τον άνθρωπο σε μια υπερηφάνεια, γιατί αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά η γνώση, αδελφοί, και είναι η γνώση αυτή υπερθαύμαστη που δίνει ο Κύριος τον άνθρωπο, ο οποίος θέλει να μάθει για να πράξει. Θέλεις να μάθεις το θέλημα του Θεού για να το πράξεις, τότε ο Κύριος θα σου δίνει γνώση, θα σου δίνει φανερώσεις, όχι για να γινόμαστε, αδελφοί, φαντασμένοι, όχι για να νομίζουμε ότι είμαστε τι, αλλά μας δίνει φανερώσεις για να πράττουμε το θέλημά του, αδελφοί. Είναι ωραίο, αδελφοί, να μας φανερώνει ο Κύριος. Ευχαριστούμε το Θεό, γιατί λέει ο λόγος του Θεού ότι στον ταπεινό άνθρωπο, ταπεινό το πνεύμα, συντετριμένο την καρδιά κατοικεί. Σε αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάει το Θεό θα έρχεται ο Κύριος και θα του φανερώνεται. Ευχαριστούμε το Θεό. Στο φοβούμενο τον Κύριο. Και εκεί θα έρχεται η γνώση του θελήματος του Θεού και ο άνθρωπος καταλαβαίνοντας, μαθαίνοντας, αδελφοί, θα πράττει και εκεί θα υπάρχει η ευλογία του Θεού. Στη γνώση, την εγκράτεια. Εγκράτεια, αδελφοί, είναι το φρένο μας. Το φρένο μας για να... το φρένο του στόματός μας, το φρένο των αυτιών μας, το φρένο των αισθητηρίων μας, αδελφοί. Είναι αυτό που μας φρενάρει από πράγματα τα οποία βεβαίως δεν θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στην εγκράτεια υπομονή. Και χωρίς υπομονή, αδελφοί, λέει ο λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Να υπομονή, αδελφοί, σημαίνει περιμένω. Υπομονή, αδελφοί, είναι αποτέλεσμα της πίστεως. Υπομένω, περιμένω, γιατί πιστεύω ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Γιατί πιστεύω κάτι εργάζεται ο Κύριος. Υπομένω, περιμένω, γιατί δεν θέλω να προχωρήσω εγώ, θέλω να προχωρήσω ο Κύριος. Υπομονή, αδελφοί, κρύβει πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία χαρακτηριστικά, αδελφοί, στον άνθρωπο του Θεού. Και στην υπομονή, την ευσέβεια. Ευσέβεια είναι, αδελφοί, ο σωστός τρόπος να αγαπάμε, να σεβόμαστε τον Κύριο με σέβας, ευλάβεια. Ευχαριστούμε το Θεό στην ευσέβεια, τη φιλαδελφία. Αγαπάμε, αδελφοί, ο ένας τον άλλον. Είμαστε αδελφοί, δεν είμαστε εδώ πέρα ξένοι, είμαστε αδελφοί. Δεν είμαστε μία συγκέντρωση ανθρώπων που τυχαία βρεθήκανε, αλλά αδελφοί, είμαστε αδελφοί εν Χριστώ Ιησού, έχουμε τον ίδιο Πατέρα και... Αδελφοί, ξέρετε, θα είμαστε και μαζί στην αιωνιότητα. Θα ζήσουμε για το λίγο καιρό εδώ, αλλά αδελφοί, θα βλέπουμε ο ένας τον άλλον στην αιωνιότητα. Ευχαριστούμε το Θεό. Και όλοι όσοι γνωριζόμαστε, αλλά και όσοι δεν γνωριζόμαστε. Ευχαριστούμε το Θεό. Ωραίο, αδελφοί. Ωραία αρετή, αδελφοί, η φιλαδελφία, να αγαπάς τον αδελφό σου. Αυτό, αδελφοί, το καταλαβαίνει ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Χριστό. Ξέρει ποιον έχει απέναντί του. Βλέπει ένα παιδάκι, αλλά ξέρει ότι δεν είναι το παιδάκι, είναι ο Χριστός. Βλέπει έναν αδελφό, ξέρει ότι είναι ο Χριστός. Ευχαριστούμε το Θεό. Αλλά βέβαια πρέπει να φανερώνουμε και Χριστό. Η φιλαδελφία, λοιπόν, και στη φιλαδελφία την αγάπη. Και βέβαια, αδελφοί, δεν θα πούμε περισσότερα, αλλά λέει ο λόγος του Θεού, εάν λέει υπάρχουν αυτά σε εσάς, και τώρα σκεφτόμαστε, υπάρχουν, Κύριε. Δεν ξέρω, αδελφοί, εγώ τον εαυτό τον βλέπω πάρα πολύ ελλειπή. Και είναι καλό να βλέπουμε τον εαυτό μας ελλειπή, γιατί, αδελφοί, σημαίνει ότι τότε πρέπει να προσευχόμαστε και ο Κύριος, βλέποντας την προσευχή μας, βλέποντας τη θέλησή μας, θα έρχεται να προσθέτει, αδελφοί. Είμαστε ελλειπείς και ο Κύριος δεν τα λέει σε τελείους, δεν τα λέει σε αυτούς οι οποίοι φτάσανε, αλλά τα λέει, αδελφοί, γιατί μας τα λέει για να τα ζητήσουμε. Εάν υπάρχουν σε εσάς και περισσεύουνε, τότε δεν θα είσαστε ούτε αργοί. Αργός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει τίποτα, αδελφοί. Κάθεται και βέβαια, αδελφοί, όταν ο άνθρωπος είναι αργός, όταν δεν εργάζεται, αδελφοί, τότε αρχίζει περιεργάζεται, βλέπει και όλα αυτά. Βέβαια τον οδηγούν μακριά από τον Κύριο. Αλλά ούτε ακάρπους. Εμείς θέλουμε, αδελφοί, να έχουμε καρπό. Καρπό πολύ, καλό καρπό, αδελφοί. Καλός καρπός δεν είναι μόνο ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότητα και γκράτη, αλλά καρπός χιλέων. Ομολογείς τον Κύριο, έχεις όρεξη να ομολογήσεις, έχεις πόθο να μεταδώσεις τον Χριστό, αυτό το οποίο σου δόθηκε.
καίγεσαι μέσα για τη συγγένειά σου, για τους κατά σάρκα, όπως λέει εδώ πέρα, συγγενείς. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, θα ευχόμουν να είμαι ανάθεμα για να σωθούνε, να μην είναι στην άγνοια. Ευχαριστούμε το Θεό ή κάπου έχουμε επαναπαυτεί. Κάπου έχω σωθεί. Και αυτά βέβαια, αδελφοί, τα λέμε να τα ακούμε και εμείς πρώτα, γιατί είμαστε λυπείς, αλλά ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, μας λέει ότι μην κρατήσεις αυτό που έχεις για εσένα. Μας έχει κάνει, αδελφοί, ο Κύριος, ένα λαό ο οποίος πρέπει, λέει, να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Μιλήσουμε, να μιλήσεις στους κοντινούς, στους μακρινούς, στη δουλειά σου, σε όλους, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό, με τη χάρη του Κύριου, με σοφία, όχι με ασοφία, και να μεταδώσουμε αυτό το οποίο μας δόθηκε, αδελφοί. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού θα μας πει ότι δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθετε περισσότερο να κάνετε βεβαία την κλίση και την εκλογή σας, διότι ταύτα πράττοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Και βέβαια, αδελφοί, ο άνθρωπος που επιμελείται αυτά, είναι λίγα από αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά σήμερα μας το βάζει ο Θεός στην καρδία, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλό. Ευχαριστούμε το Θεό. Τότε θα κάνεις πιο βέβαια την εκλογή σου, την πρόσκληση. Δεν έχουμε, αδελφοί, καμιά διδασκαλία όπως υπάρχει στο εξωτερικό, αδελφοί, πάρα πολύ. Μπήκες, αναγεννήθηκες, σώθηκες, τέλειωσε. Τώρα κάτσε. Και βρέθηκα, αδελφοί, κατά καιρούς, αδελφοί, και λυπήθηκα βλέποντας ανθρώπους που ενήργησε κάποτε ο Κύριος στη ζωή τους να έχουν καταντήσει, έχοντας αυτή τη διδασκαλία χειρότερη των πρώτων, της πρώτης ζωής εν Χριστώ, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Πρέπει, αδελφοί, όπως λέει, να επιμεληθούμε, να εργαζόμαστε, να μένουμε. Δεν τέλειωσε ο αγώνας, αδελφοί, αλλά είναι μία μάχη. Και όποιος καταλαβαίνει σήμερα ότι βρίσκεται σε μάχη, αδελφοί, ότι είναι ένας στρατιώτης του Χριστού, θα είναι, αδελφοί, και ο άνθρωπος ο οποίος είναι τιμοπόλεμος, και όταν θα έρθει η στιγμή, αδελφοί, θα είναι έτοιμος. Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν είμαστε, αδελφοί, ούτε να προχωράμε με ενθουσιασμό, ούτε με τραγουδάκια, με παλαμάκια ή οτιδήποτε άλλο, αδελφοί, με επιπολαιότητα δηλαδή, αλλά, αδελφοί, με σοβαρότητα, με φόβο Θεού. Και κάποια στιγμή είχε δείξει ο Κύριος, θυμάμαι, σε κάποιον αδελφό ότι γινόταν πόλεμος και υπήρχαν αδελφοί με ενδυμασία στρατιώτη, πολεμιστές, και υπήρχαν και αδελφοί που παίζανε με κουβαδάκια στην παραλία. Ευχαριστούμε το Θεό. Εμείς δεν θέλουμε, αδελφοί, έτσι, γιατί θα έρθει η μέρα και δεν θα μας βρει έτοιμους. Αλλά να είμαστε, αδελφοί, στρατιώτες, εργαζόμενοι, αδελφοί, τη μάχη, αδελφοί, να εργαστούμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να την εργαστούμε και να πολεμήσουμε και να σταθούμε στο αγώνα το νόμιμο, για να έρθει η μέρα, αδελφοί, και να μας βρει με καρπό, αδελφοί, να συναντήσουμε τον Κύριο. Και βέβαια να μας δοθεί και έτσι πλουσία η είσοδος εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα, αν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, και να κλείσουμε με αυτό, δεν θα είσαι άκαρπος. Δεύτερον, η κλίση σου θα την κάνεις βεβαία και θα την κάνω βεβαία. Και τρίτον, θα μπεις και πλούσια, και θα μπούμε, αδελφοί, πλούσια στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, ο Κύριος να μας βοηθήσει, να μας ελεήσει. Δεν είμαστε πολύ δυνατοί, δεν είμαστε πολύ σοφοί, δεν είμαστε τίποτα. Ο μόνος, αδελφοί, που του ανήκει η δόξα, και εκείνος ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει και να κρατήσει την παρακαταθήκη μας μέχρι τέλους, είναι ο Κύριός μας. Αυτό σου εγγυάται, εάν όμως κρατήσεις αυτά τα οποία λέει την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν αγοράζουμε κάτι, σου δίνουν μια εγγύηση. Αλλά σου λένε, η εγγύηση ισχύει μόνο αν κάνεις την καλή χρήση της συσκευής. Εμάς μας εγγυάται ο Κύριος, αδελφοί, τη σωτηρία μας, εάν μείνουμε και περπατήσουμε νόμιμα στο καλό αγώνα που μας έχει θέσει ο Κύριος. Ο Κύριος, αδελφοί, να σας ευλογήσει κατά πάντα και να προσεύχεστε και για μας. Αμήν.